Αγαπητοί μου φίλοι, Βόρειος Έλλας δεύτερο μέρος. Όπως βλέπετε, δίπλα μου έχω και τον κύριο Θανάση Μανουσάκη, ο οποίος δεν πρόλαβε στο πρώτο μέρος να έρθει. Κίνηση στους δρόμους, μεγάλη. Μας καταλαβαίνετε όσοι κυκλοφορήσατε και κυκλοφορείτε αυτή την ώρα. Τον καλησπέριζουμε. Καλησπέρα. Πάλι καλά παιδιά. Που μπόρεσε και έφτασε στο δεύτερο μέρος. Ευτυχώς, Γιώργο. Έτσι. Λόγω των διαδηλώσεων των γνωστών. Ωραία, ωραία. Αγνώστων, εντός εισαγωγικών. Εντάξει. Λοιπόν, να υπενθυμίσω και πάλι, η καλεσμένη μας σήμερα είναι ο κύριος Ζούκας, αντιστράτηγος εναποστρατεία και επίτιμος στρατηγός εναποστρατεία και επίτιμος διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού, και ο κύριος Παντζόπουλος Ιωάννης, έφθαρος αξιωματικός και Κύπριος αγωνιστής. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Ζούκα. Έχετε το λόγο. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, να πάμε στα σύγχρονα. Νομίζω ότι μιλήσαμε για το Κυπριακό, είπαμε, οπωσδήποτε οδηγηθήκαμε σε λάθος δρόμους, άλλα προλάβαμε, άλλα δεν μπορέσαμε να τα προλάβουμε. Πήρε μια τροπή την οποία η άποψή μου είναι ότι δεν μας συμφέρει, και αυτά τα διμερείς συνομιλίες. Προσέξτε τι παρατήρησα σε αυτά που λέγαμε πριν. Έχουμε τα ψηφίσματα του ΕΕ, αλλά κατά πόσο μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε όταν πάμε σε διμερείς συνομιλίες? Δεν μπορείς. Πρέπει να είναι τριμερείς και πρέπει να τα αναφέρεις. Μιλάμε για τους επίκους. Οι Τούρκοι δεν θέλουν να ακούσουν Τουρκοκύπριοι για έξοδο των επίκων, διότι εάν πάρουμε τους πληθυσμούς σε απόλυτες τιμές, οι Ελληνοκύπροι και οι γνήσιοι Τουρκοκύπροι, τους ξεπερνάμε κατά πολύ πληθυσμιακά. Οπότε πάμε, αν πάμε σε λύση, σε ομοσπονδία και όχι σε συνομοσπονδία. 82 με 18%. Τους συμφέρει ακριβώς. Αυτοί θέλουν να νομιμοποιήσουν τους επίκους. Δεν αποδέχονται την έξοδο των στρατευμάτων των τουρκικών από εκεί. Και οπωσδήποτε θέτουν θέματα του τύπου να φύγουν και τα ελληνικά στρατεύματα, γιατί είναι οι Έλληνες φαντάροι εκεί και όλα αυτά. Επομένως, αυτά οδηγηθήκαμε. Εκεί που οδηγηθήκαμε, κακώς κατά τη γνώμη μου, το θέμα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλο. Αυτό που ήθελα σήμερα εγώ να δούμε είναι η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο, γιατί η Ελλάδα δεν σημαίνει μόνο αυτό το ελλαδικό κράτος το οποίο μπορέσαμε και απελευθερώσαμε μέχρι το 2011. Η Ελλάδα είναι και στη Βόρειο Ήπειρο για μένα και θα δεν θα πάψει ποτέ να είναι. Η Ελλάδα είναι και στη Βόρειο Μακεδονία. Η Ελλάδα είναι στην Κωνσταντινούπολη, από όπου και κατάγομαι. Και δεν θα μπορούσε ποτέ να μην είναι Ελλάδα η πρωτεύουσα του ελληνισμού, διότι το έχω ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή, είμαστε το μοναδικό κράτος το οποίο όχι μόνο δεν μπόρεσε να απελευθερώσει την πρωτεύουσά του, του αιώνιου ελληνισμού πρωτεύουσα, αλλά δεν επιδιώκει κιόλας και δεν διεκδικεί τίποτα. Βγαίνουμε και λέμε σε ένα περιβάλλον το οποίο συνέχεια αλλάζει, έτσι. Χάνει η Σερβία εδάφη, η Αλβανία κερδίζει, η Αλβανία χάνει, τα Σκόπια θα διαλυθούν, θα κάνουν. Δηλαδή βλέπουμε ένα περιβάλλον ρευστό και λέμε τι σε αυτό το περιβάλλον, δεν διεκδικούμε τίποτα και δεν παραχωρούμε τίποτα. Εμένα που δεν έχω κάνει σπουδές γεωστρατηγικής, κύριε Ζούκα, μου φαίνεται βλακώδες αυτό. Θα πρέπει να πω από αυτού το εξής. Το νεοελληνικό κράτος, όπως γνωρίζουμε, άρχισε την απελευθέρωσή του από τον τουρκικό ζυγό στα 1821 και μετά από μια συνεχή προσπάθεια πήρε τη σημερινή του μορφή στα 1947, όταν με τη συνθήκη των Παρισίων, με την οποία έκλεισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, μας χορηγήθηκε η τελευταία εδαφική και θαλάσσια έκταση, τα Δωδεκάνησα. Έκτοτε, προσγειωμένη στη σημερινή πραγματικότητα, αποδεχτήκαμε τα διεθνή σύνορα της χώρας όπως διαμορφώθηκαν στα 1947. Στηρίζουμε την εθνική μας ύπαρξη στη βάση του διεθνούς δικαίου, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Το έχουμε υιοθετήσει, το ψηφίσαμε, ακολουθούμε τις διαδικασίες που προβλέπει. Γίναμε μέλη σχεδόν όλων των διεθνών οργανισμών, τουλάχιστον αυτών που έχουν κύρος και ασχολούνται με θέματα άμυνας, ασφάλειας, εθνικής κυριαρχίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Το γεγονός όμως ότι δεν σταματήσαμε εδώ που είμαστε προσαρμοζόμενοι στα σημερινά δεδομένα, δεν σημαίνει ότι ξεχάσαμε τα πάντα. Έχουμε ένα ιστορικό παρελθόν το οποίο έχουμε εθνική υποχρέωση να το μνημονεύουμε, δεν ξεχνάμε την ιστορία μας, και έχουμε επιπλέον και δύο απαιτήσεις οι οποίες αποτελούν και τη διαφορά των όσων εγώ πρεσβεύω με αυτά που είπατε πριν. Οι δύο αυτές απαιτήσεις μας είναι οι εξής. Πρώτη απέτηση. Οποιοδήποτε ελληνικό στοιχείο έμεινε εκτός των εθνικών μας συνόρων, όπως αυτά πήραν τη μορφή τους στα 1947, έχουμε την έντονη επιθυμία να ζει ως μειονότητα, βέβαια σε οποιοδήποτε χώρο,
αλλά την ίδια στιγμή να απολαμβάνει τόσο τα μειονοτικά όσο και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σύνολό τους και όπως τα καθόρισε ο Διεθνής Οργανισμός, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Η δεύτερη απέτησή μας, και είναι κυρίαρχη αυτή η απέτηση, είμαστε συμβίβαστοι επ' αυτής, όπως και στην πρώτη βέβαια, δεν αναγνωρίζουμε σε κανέναν το δικαίωμα να αμφισβητεί τα σύνορά μας και πολύ περισσότερο την ακεραιότητα, είτε αυτή αφορά στεριά, είτε θάλασσα, είτε αέρα, όπως προσδιορίστηκε από τα 1947 και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα. Διεκδικούμε λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτον, ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα σε οποιονδήποτε Έλληνα έμεινε έξω από τον εθνικό κορμό. Και δεύτερον, δεν παρέχουμε σε κανέναν το δικαίωμα να αμφισβητεί τα δικαιώματά μας στον στεριανό, στο θαλάσσιο και στον εναέριο χώρο μας. Κάθε άλλη άποψη, κατά τη δική μου αντίληψη, είναι εσφαλμένη. Θα ήθελα όμως να επανέλθω λιγάκι στις προβλέψεις επί του Κυπριακού για να συνδέσω το θέμα και με τα ελληνοτουρκικά. Ατυχώς τα πράγματα δείχνουν ότι η οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού προβλήματος προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Θα ήταν πιο ρεαλιστικό αν πούμε ότι το κλειδί της οποιασδήποτε λύσης ή οποιασδήποτε συμφωνίας επιτευχθεί μεταξύ των συζητούντων είτε σε διμερή είτε σε τριμερή βάση πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Τουρκίας. Αυτό το θεωρώ ως πραγματικότητα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δύσκολα αμφισβητείται. Κατά συνέπεια, δεν αρκεί μόνο να πετύχει κάποια προσέγγιση απόψεων ο Ερόγλου με τον πρόεδρο Χριστόφια. Πρέπει αυτή η συμφωνία ή η προσέγγιση να βρίσκεται κοντά και στις επιδιώξεις της Τουρκίας, η οποία πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Τον τελευταίο καιρό έθεσε και ένα καινούριο θέμα, όχι επί της συμφωνίας την οποία επιδιώκουν όλοι να πετύχουμε ώστε να επιληθεί το κυπριακό πρόβλημα, αλλά επί της διαδικασίας. Και ενώ ήμασταν σε διμερή βάση συνομιλίες, πήγαμε σε τριμερή, η Τουρκία αυτή τη στιγμή επιδιώκει και έθεσε θέμα πολυμερούς συζήτησης. Δηλαδή η συμμετοχή της Τουρκίας, της Ελλάδος, της Αγγλίας κλπ. Και ενώ εμείς περιμένουμε λύση, αυτοί θέτουν θέμα διαδικασίας. Φανταστείτε δηλαδή ότι είμαστε αρκετά μακριά ως προς το διαδικαστικό. Πολύ δε περισσότερο να προσεγγίσουμε λύση, που σημαίνει ότι μπήκαμε στην ουσία. Γι' αυτό δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Θα ήθελα να κάνω πάνω σε αυτό που λέτε. Χρόνια ολόκληρα η ελληνική εξωτερική πολιτική ζούσε με το εξής στρατήγημα. Εμείς δεν θέλουμε διμερείς συνομιλίες. Θέλουμε να πάμε σε πολυμερείς συνομιλίες για να ισχύσει το διεθνές δίκαιο, να ισχύσουν οι καταδικαστικές αποφάσεις από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και όλα αυτά. Τώρα που ο κύριος Χριστόφιας, ο πρόεδρος της Κύπρου, επιτέλους πείθεται και λέει ναι, ωραία, θα το συζητήσουμε μόνοι μας, χωρίς την Τουρκία και χωρίς την Ελλάδα κλπ. Τώρα ζητάνε οι Τούρκοι πολυμερείς. Αυτό πώς το ερμηνεύεται από πλευράς Τουρκίας? Είναι γεγονός ότι δεν δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις ή αποτελεί στοιχείο ότι η καλή διάθεση της άλλης πλευράς, που έχει καθοριστική σημασία η διάθεσή της, δεν είναι αυτή που θα θέλαμε εμείς. Την ίδια όμως στιγμή η ίδια χώρα, η Τουρκία, είναι αυτή με την οποία εμείς έχουμε γνωστά προβλήματα και στον χώρο του Αιγαίου αλλά και σε άλλους χώρους. Δηλαδή υπάρχει το γνωστό πακέτο προβλημάτων ελληνισμού και Τουρκίας. Και όταν λέω ελληνισμού, περιλαμβάνω τα στοιχεία που έχει το πρώτο κράτος του ελληνικού έθνους, η Ελλάδα, και το δεύτερο κράτος του ελληνικού έθνους, η Κύπρος, έναντι της Τουρκίας. Βέβαια, θα πρέπει να δεχτώ ότι την τελευταία ενδεκαετία, λίγο μετά το 1999, μετά το Ελσίνκι, ξεκίνησε μια διαδικασία κάποιας προσέγγισης και κάποιων συζητήσεων ανάμεσα στην ελληνική και στην τουρκική πλευρά. Αυτή ήταν μια θετική κίνηση, γιατί μετά τις πλέον από 45 συναντήσεις που είχαν οι εμπειρογνώμονες και οι διπλωμάτες της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς, επετεύχθη κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα ουσιαστικό, αλλά δημιουργεί κατάλληλο κλίμα. Έχει αλλάξει σημαντικά το κλίμα ανάμεσα στις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία τον τελευταίο καιρό. Πλην όμως, και αυτό πρέπει να έχει υπόψη του ο Έλληνας πολίτης και βεβαίως οι αρμόδιοι και οι εκάστοτε κυβερνώντες, οι αρχηγοί κομμάτων, οι πολιτικοί άντρες της χώρας κλπ, ότι έστω και αν το κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών έχει άρδιν αλλάξει τον τελευταίο καιρό,
τα προβλήματα τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κύπρο παραμένουν στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν ξεκινήσουν αυτές οι πλέον των 45 συναντήσεων. Μάλιστα. Και αυτό ναι. είναι ίσως το πιο ανησυχητικό. Προσπάθεια βλέπουμε. Δεν ζούμε όμως αποτέλεσμα. Και εδώ τίθενται μείζωνα ερωτήματα. Ναι, εδώ υπάρχει το εξής κολπάκι, κάποιοι το λένε, κάποιοι λένε ότι ισχύει πραγματικά, ότι άλλη είναι η στρατιωτική ηγεσία, δεν μπορεί η πολιτική ηγεσία, το Ισλαμικό Κόμμα του κ. Ερντογάν να ελέγχει, να μπορεί να επιβάλλει κάποιες αποφάσεις της στο στρατό. Πρόσφατα λέτε εσείς το κλίμα άλλαξε, αλλά είχαμε 10, 8, δεν ξέρω πόσα σμήνια αεροσκαφών συνέχεια παραβιάζουν. Και στο τέλος ο κύριος Ερντογάν είπε το εξής αμίμητο, ότι εγώ δεν μπορώ να ελέγξω το στρατό πάνω σε αυτό, διότι δεν με ακούει, δεν είμαι ούτε στρατιωτικός ούτε τίποτα. Λες και δεν είναι πρωθυπουργός της χώρας ο κύριος Ερντογάν. Αλλά εγώ θα πω το εξής. Οι αποκαλύψεις από τη Βαργιοπούλα. Ναι. Τελευταίες. Το σχέδιο Βαργιοπούλα. Το σχέδιο Βαργιοπούλα είναι μια μεγάλη ιστορία, κύριε Παντζόπουλο. Λοιπόν, κάτι, δεν θέλω να το συζητήσουμε. Απλώς το ξεχνάμε. Τυχαίνει το σχέδιο Βαργιοπούλα να έχω κάποια άποψη επί του σχεδίου Βαργιοπούλα που διαφέρει τελείως από την κρατούσα άποψη. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι και αυτό μέρος της προπαγανδιστικής ικανότητας των Τούρκων. Ότι έχουν ένα στρατό ικανό που θα μπορούσε μέρος του να σκεφτεί ότι θα προκαλέσει την Ελλάδα κλπ. Εγώ πιστεύω ότι ο τουρκικός στρατός, άποψή μου προσωπική, θα να πάρει μετά το λόγο ο κύριος Μανουσάκης, άποψή μου προσωπική θα είναι. Θα πω ένα δευτερόλεπτο και να πει. Εντάξει. Ο τουρκικός στρατός είναι ένας υπερτιμημένος στρατός, ο οποίος έχει πολύ καλές δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή, δίνει λεφτά για να παρουσιάσει μια εικόνα η οποία δεν συνάδει με την πραγματικότητα. Μιλάμε για το στρατό ο οποίος έχει τους περισσότερους λιποτάκτες ανά άνδρα στον κόσμο. Μιλάμε για το στρατό με τα φοβερότερα λάθη, όχι τότε, γιατί έχουμε βαφκαλιζόμαστε εμείς οι Έλληνες με διάφορα που γίνανε παλιά και νομίζουμε, ξέρω εγώ, τώρα, λάθη στρατηγικά της αμυντικής βιομηχανίας. Λάθη που έγιναν στα Ήμια. Κάναν τραγικά λάθη. Στα Ήμια αποτύχαν. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι στρατιωτικός για να το πω αυτό, θα το πούνε στρατιωτικοί αν θέλουν. Αποτύχανε σε 3-4 τομείς, όχι απλά αποτύχαν, ικτρά αποτύχαν. Τώρα, το πώς μας μεταδίδεται εμάς αυτή η ιστορία, εμείς χάνουμε το παιχνίδι Έλληνες πάντοτε στον ψυχολογικό πόλεμο. Ο ψυχολογικός πόλεμος σε εμάς είναι ένα κομμάτι το οποίο εσκεμμένα, πάλι κατά την άποψή μου, έχει παραμεληθεί. Να μην πάμε στον Μπαϊράκ, να μην πάμε σε πολλά άλλα, τα οποία οι Έλληνες διαβάζαν στον Μπαϊράκ και δεν ακούγαν το ΡΙΚ. Δεν θέλω να πω που χάσαμε τον ψυχολογικό πόλεμο. Τον χάσαμε τον ψυχολογικό πόλεμο. Γιατί δεν μας κάνουν πόλεμο μόνο οι εντόπιοι, μας κάνουν πόλεμο και απ' έξω. Γιατί πρέπει να είμαστε οι αιμοδότες της Τουρκίας. Γιατί πρέπει να είμαστε οι αιμοδότες της Τουρκίας και δεν πρέπει να δώσουμε τη χαριστική βολή σε έναν ασθενή, ο οποίος πρέπει να κρατήσει μέχρι ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτές είναι οι δικές μου απόψεις. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Μανουσάκη εδώ, ο οποίος αξίζει να μιλήσει. Διότι έφτασε με μεγάλες περιπέτειες στην εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, συμπληρώνοντας τον κύριο Ζούκα για όλα όσα είπε, θα πω το εξής. Ναι. Μπορεί το κλίμα να έχει αλλάξει, μπορεί και η κυβέρνηση του κύριου Καραμαλή και του κύριου Σιμίτη και η σημερινή κυβέρνηση του κύριου Παπανδρέου να έχει κάνει προσπάθειες για μια άλλη σχέση με την Τουρκία, πιο φιλική. Αλλά η Τουρκία επί της ουσίας, η τουρκική πολιτική δεν έχει αλλάξει. Το κάζος Μπέλη στο Αιγαίο παραμένει. Σε περίπτωση επέκτασης των 12.